Προσπαθώ να εξηγήσω. Mm-hmm. Είναι η κατάσταση οικονομική του μέσου Έλληνα σήμερα χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια ή καλύτερη? Παρά τις όποιες αυξήσεις. Η απάντηση δεν δίνεται επειδή θέλω εγώ να πω ότι είναι καλύτερη. Θα πει το υπουργός και θα πει καλύτερη, θα πει ότι είναι. Mm-hmm. Η απάντηση δίνεται από την πραγματικότητα. Το Σεπτέμβριο του 2021 σύμφωνα με την Ελστάτ είχαμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση εδώ και δεκαετία και αν. Για να έχεις κατανάλωση έχεις ανθρώπους που ψωνίζουν. Και για να έχεις ανθρώπους που ψωνίζουν έχεις ανθρώπους που έχουν να ξοδέψουν. Γιατί δεν μπορείς να ξοδέψεις αυτά που δεν έχεις. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, δεν λέω ότι θα γίνει σε 3-4-5-6 μήνες, θα το δούμε. Ακόμα οι Έλληνες έχουν εισόδημα, κατά την Ελστάτ μάλιστα έχει μετρηθεί ότι η αύξηση του εισοδήματός είναι 5,3% και οι όποιες αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες αυτής της αυξήσεως του εισοδήματός τους, καθώς προσθέτει ο προσδιορισμός το μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2,1%. Mm-hmm. Άρα, λόγος πανικού, οριμαγδού και αυτής της τόσο μεγάλης εντάσεως που παρακολουθώ στα μέσα δεν υπάρχει. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι μια κυβέρνηση τουρλού. Προσπαθώ να εξηγήσω. Mm-hmm. Είναι η κατάσταση.